Γεια σας, είμαι το Design Life και είμαι η Μαρία Αλεβίζου. Η Αποκριά είναι μια γιορτή που την γιορτάζουμε δεόντας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, αλλά περισσότερο εδώ στην Κοζάνη. Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ πώς κατασκευάζονται τα άρματα που παίρνουν μέρος στην παρέλαση της Κυριακής? Το καρναβάλι του Ρίο Ντε Τζανέιρο θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο και το πολυπληθέστερο, με μια φαντασμαγορική κάθε φορά παρουσίαση που συνδυάζεται με τους δικούς τους παραδοσιακούς χορούς όπως η σάμπα. Η Βραζιλία, με την πολύχρονη αγάπη που έχει στους χορούς, κατέχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό σχολών που διδάσκουν σάμπα. Στην ουσία λοιπόν το καρναβάλι είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός μεταξύ των σχολών για το ποια θα βγει πρώτη και θα αποκτήσει την υπέρτατη φήμη για όλη τη χρονιά. Κάθε σχολή χρηματοδοτεί τη δικιά της παρουσίαση στην παρέλαση, φροντίζοντας να δημιουργήσει μια δυνατή κατασκευαστική ομάδα υπό την καθοδήγηση ενός σχεδιαστή, ο οποίος, πιστέψτε μας, ακριβοπληρώνεται. Και ίσως όχι άδικα αν σκεφτεί κανείς ότι δουλεύει 15 ώρες την ημέρα επί 11 μήνες. Μέσο όρο κάθε σχολή πρέπει να κατασκευάσει 8 εξεζητημένα άρματα και περίπου 4.000 κοστούμια που θα φορεθούν από τους χορευτές της κάθε σχολής κατά την παρουσίαση στην παρέλαση. Και όλος αυτός ο όγκος δουλειάς που έγινε μέσα σε ένα χρόνο τελειώνει μέσα σε 8 λεπτά. Όσο αντιστοιχεί σε κάθε σχολή σάμπας για να δείξει τις ικανότητές της και να νιώσει τη δόξα. Χιλιάδες θεατές παρακολουθούν την παρέλαση στο στάδιο, ενώ 1 δισεκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο από την τηλεόραση. Τα λάθη εδώ δεν συγχωρούνται και 5 λεπτά να αργήσει κάποιος να μπει στην παρέλαση έχει χάσει την προετοιμασία ενός χρόνου. Ενώ για τους θεατές φαίνεται άκρος διασκεδαστικό, για τους χορευτές κάποιες φορές είναι εξοντωτικό. Το να χορεύει σάμπα φορώντας βαριά κοστούμια στο σώμα και στο κεφάλι είναι φορές που προκαλεί υπερκόπωση. Like
Ποιος όμως θα είναι ο νικητής, για τους Βραζιλιάνους είναι ζήτημα ζωής η νίκη. Τα αποτελέσματα βγαίνουν μέσα σε 3 ημέρες μετά το τέλος της παρέλασης. Αν δεν καταφέρει ένας σχεδιαστής να φέρει πρώτη τη σχολή που είχε αναλάβει, απολύεται αμέσως. Ενώ η σχολή προσπαθεί να δημιουργήσει άμεσα μια ακόμα πιο δυνατή ομάδα για να έχει τη νίκη την επόμενη χρονιά. Παρόλες τις δυσκολίες και τη σκληρή προσπάθεια όμως του καρναβαλιού του Ρίο Ντε Τζανέιρο, όλοι ανά τον κόσμο θα ήθελαν να μοιάζουν σε ένα κομμάτι τους τουλάχιστον στο καρναβάλι του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ευτυχώς, στα καρναβάλια της Ελλάδας οι παρελάσεις έχουν να κάνουν μόνο με τη συμμετοχή και τη διασκέδαση, μιας και τα αναλαμβάνουν οι Δήμοι κάθε πόλη σε συνεργασία με τους συλλόγους. Από τα πιο φημισμένα ελληνικά καρναβάλια, αυτό της Πάτρας. Mulata, quando samba no terreiro faz você sorrir, vai sonhar. Sambando corpo e alma em harmonia, com o coração e sempre a batucar. Mulata, quando samba no terreiro faz você sorrir, vai sonhar. Της Ξάνθης. Em harmonia, e o coração vai batucando sem parar. Αλλά και της Κοζάνης, όπου το καρναβάλι είναι λίγο ιδιαίτερο, μιας και παραμένει πιστά παραδοσιακό. Όλες τις ημέρες της αποκριάς γίνεται το άναμα των φανών, ένας προς ένα, μέρα τη μέρα. Με παραδοσιακά εδέσματα, σκοπτική διάθεση, άφθονο χιούμορ και τραγούδια με ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα. Για να κορυφωθούν όλες οι εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο της Μεγάλης Αποκριάς, με την παρέλαση να έχει την τιμητική της την Κυριακή το μεσημέρι. Ποιος φανός θα έχει το καλύτερο άρμα, αυτό λίγο ενδιαφέρει. Πιο πολύ ενδιαφέρει η διασκέδαση αλλά και φιλοξενία των τουριστών. Τις αποκριές, σαπουνόμισαν ώρες. Την αποκριά οι περισσότεροι την αγαπάμε και μάλιστα γιορτάζεται με πολλές εκδηλώσεις. Έχετε αναρωτηθεί όμως πώς δημιουργούνται όλα τα άρματα που παίρνουν μέρος στην τελική παρέλαση της Μεγάλης Αποκριάς? Είμαστε εδώ για να το μάθουμε. Πάμε! Πόσα κιλά είναι αυτά, 45? Τι 45, αυτά είναι 150. 150. 150 κιλά θα σηκώνω έτσι για πλάκα, πρωί-πρωί. Και νομίζετε ότι αυτό είναι από σίδερο? Γελιέστε. Στην αρχή έχουμε τα θέματα που έχουν διαλέξει ο κάθε φανός. Μας τα έχουν φέρει γραμμένα, άλλοι τα έχουν σε σχέδιο και για άλλους το βγάζουμε εμείς το σχέδιο. Εδώ φαίνεται πώς είναι το σχέδιο το αρχικό, το μολύβι. Και γίνεται αυτό που λέμε η μακέτα, η κατασκευαστική, που εκεί βγαίνουν σε κλίμακα με σμίκνηση, βγαίνουν τα μέτρα, τις διαστάσεις, βγάζουμε και το κόστος των περίπου τα υλικά που θα χαλάσουμε. Και ξεκινάει η δουλειά με το σκάλισμα στο φελιζόλ. Το σκάλισμα γίνεται με διάφορα εργαλεία.
που θα δείξουμε και ένα από αυτά είναι και η ντίζα εδώ, η αντίσταση, την οποία κόβουμε τους πρώτους όγκους του φελιζόλ, αφού το έχουμε σχεδιάσει. Τα εργαλεία που δουλεύουμε το φελιζόλ είναι κυρίως χειροποίητα, δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Είναι διάφορες βούρτσες με καρφιά και πρόκες. Είναι αυτό εδώ που το λέμε σκαλιστήρι, που βγάζει τους πρώτους όγκους. Και μετά με τα τρυφτάκια δίνουμε τη τελική μορφή. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι σίδερο που γίνεται ο σκελετός, το φελιζόλ που δίνουμε τους όγκους και το χαρτί που ντύνεται το φελιζόλ και διάφορα χρώματα και βερνίκια. Αφού τελειώσουμε, είπαμε, το σκελετό, το σιδερένιο που στηρίζει τη κατασκευή από φελιζόλ, γίνεται το βάψιμο με τα βασικά χρώματα και μετά η πιζογράφηση για να πάρουν τη τελική μορφή οι φιγούρες και στο τέλος βερνίκωμα για να αντέξουν και στις καιρικές συνθήκες. Αναρωτιέστε τι κρατάω στα χέρια μου. Κρατάω δύο αυτιά γαϊδάρου. Γαϊδουράκια, αλεπούδες αλλά και γοργόνες. Τι είναι όλα αυτά? Οι αποκριές και το καρναβάλι πλησιάζουν και είναι πολύ σημαντικό για μια πόλη να στολιστεί αναλόγως και πόσο μάλλον για την Κοζάνη, για μια πόλη που χαρακτηρίζεται από την αποκριά της. Εμείς βρισκόμαστε στο εικαστικό εργαστήρι του Δήμου μαζί με παιδιά αλλά και καλλιτέχνες για να δούμε πώς αναδιαμορφώνονται και δημιουργούνται οι μάσκες με τις οποίες θα στολιστεί η πόλη. Ο Δήμος Κοζάνης κάλεσε τα παιδιά της δευτεροβάθμιας μαζί με τους εικαστικούς να κάνουμε τις μάσκες που θα κοσμήσουν την πόλη την περίοδο του καρναβαλιού. Εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ με το 5ο γυμνάσιο Κοζάνης και τις Τετάρτες έρχομαι με το 2ο γυμνάσιο Κοζάνης. Διδάσκω και στα δύο γυμνάσια, οπότε στην ουσία αναδιαμορφώνουμε τις παλιές μάσκες του Δήμου που στόλιζαν μέχρι τώρα την πόλη και δίνουμε μια πιο παραδοσιακή μορφή στις μάσκες, χρησιμοποιώντας τρεις φιγούρες που έχουν αναφορά στο παρελθόν και στο παλιό καρναβάλι της πόλης.
είναι η φιγούρα της Γοργόνας, του Γαϊδάρου και της Αλεπούς. Γνωρίζετε κι εσείς έτσι λίγο τα θέματα της εποχής, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, όλα μαζεμένα. Και με βάση αυτό, ο Δήμος σκέφτηκε να γίνει μια μετατροπή, ας το πούμε, της παλιάς της μάσκας, έτσι ώστε να γίνει επαναχρησιμοποίηση και να μην χρειαστούν χρήματα για όλη αυτή την ανακαίνιση, σε εισαγωγικά, της διακόσμησης της Κοζάνης. Είναι από τις λίγες φορές που μας δίνεται η δυνατότητα ως σχολείο να βγούμε έξω από τα όρια του κτηρίου, της αυλής, το τυπικό κομμάτι, ας πούμε, της εκπαίδευσης, να βγούμε έξω από όλα αυτά και τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε έναν άλλο χώρο, πιο ιδιαίτερο, πιο κατάλληλο, όπως είναι ένα εργαστήρι για τις εικαστικές εργασίες. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα, το ευχαριστούνται όλη τη μέρα, συζητάνε γι' αυτό. Βρήκαν έναν χώρο να εκφραστούν, ας πούμε, χωρίς να χτυπήσει το κουδούνι στα 3/4. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ επέλεξα 10 παιδιά από κάθε σχολείο και ο λόγος είναι όχι ότι δεν υπήρχαν περισσότερα με τις ίδιες δυνατότητες, είναι γιατί τόσα χρειαζόταν για να λειτουργήσει η ομάδα σωστά. Επέλεξα παιδάκια που έχουν την ικανότητα στα χέρια να ανταπεξέλθουν στην ουσία και αγάπη για τη τέχνη. Οι βάσεις των μασκών ήταν από σίδερο και ξύλο για να είναι σταθερές. Στη συνέχεια έχουν πάνω φελιζόλ για να έχουν τη μορφή. Ήταν βαμμένες. Εμείς μετά την επιδιόρθωση περάσαμε την όχρα για να έχει μια σταθερότητα το χρώμα. Μετά συνεχίσαμε στο χρωματισμό και στο να δώσουμε την τελική μορφή. Τα αξεσουάρ, αυτιά, μαλλιά, οι φάσματα μπαίνουν στο τέλος για να έχουν την τελική μορφή. Έγινε επίσημη δημόσια πρόσκληση από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Νεολαίας στην Κοζάνη στο Τμήμα Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών για τους καθηγητές και τα εργαστήρια που εμπλέκονται και ενδιαφέρονται να συνεργαστούν σε σεμινάρια και παραγωγή μάσκας με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κοζάνη. Από τους καθηγητές, εγώ απάντησα στην δημόσια αυτή πρόσκληση. Έφερα μαζί μου δύο συναδέλφισες, παιδαγωγούς και μεταπτυχιακές, με έμφαση στα εικαστικά και στην παραγωγή της τοπικής κουλτούρας και ιστορίας, ώστε να μετασχηματίσουμε το παλιό υλικό που υπάρχει ενδεικτικά. Η κυρία Φτάκα ήταν αυτή που έδωσε τις κατευθύνσεις όσον αφορά το παραδοσιακό κομμάτι και γι' αυτό ο μετασχηματισμός σε Γοργόνα, Γάιδαρο και Αλεπού παραπέμπει στην κουλτούρα και στο στίγμα του κοζανίτικου καρναβαλίου και όχι του άλλου, του πιο κοσμοπολίτικου, όπως είχε σχέση με τις προηγούμενες μάσκες. Ο ρόλος είναι να ενεργοποιηθεί κυρίως η νεολαία εδώ, να μάθει πράγματα. Έχουμε και θεωρητικά μαθήματα, κάποιες διαλέξεις κάναμε και κυρίως έμπρακτα να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτά που στο σχολείο τους εκπαιδεύονται, αλλά με άλλους στόχους. Εδώ είναι η δημόσια μάσκα και η προβολή της ιστορίας της πόλης. Για περισσότερο Design Life, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life ή στείλτε μας email στο designlife.mad@gmail.com. Περιμένουμε τις δικές σας απορίες αλλά και ιδέες.
Μπύρα, ε! Σκέτη! Να κάνω κάτι γρήγορο! Αφού με είσαι κακομάτι! Θα έρθουν και τα παιδιά μετά, τι θα κάνεις? Σκορδόψε με γεμιστό! Α, μια χαρά! Και λίγα τελικά! Και γρήγορο! Και γρήγορο! Και με ό,τι έχει σπίτι! Και με ό,τι έχει σπίτι η Ελένη! Ελένη, σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που μας φιλοξένησες! Και μεταφερθήκαμε στην κουζίνα, γρήγορα-γρήγορα, για να ξεκινήσουμε το σκορδόψιμο. Το γεμιστό σκορδόψιμο. Εδώ πέρα έχουμε τελικά και μετράω 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, και το βουτυράκι με το σκόρδο που θα λείψουμε από πάνω μετά. 6 υλικά στο σύνολο. Πολύ γρήγορα, πανεύκολα για μια ακόμη φορά. Γιατί εμείς προσπαθούμε να δείχνουμε εύκολες και γρήγορες συνταγές. Μέσα σε ένα μπολ θα βάλουμε όλα μας τα υλικά: το τυρί κρέμα, το τριμμένο τυρί που είναι μοτσαρέλα, τις ψιλοκομμένες αγκινάρες. Και εδώ έχω σπανάκι που έχω μαραίνει με το χέρι μου με λίγο αλάτι. Έριξα αλάτι και το έτριψα πολύ με το χέρι μου. Έτσι έγινε σαν να είναι βρασμένο μαραμένο. Σε δύο σημεία και θα την αδειάσουμε ώστε να βάλουμε μέσα τη γέμισή μας. Και τώρα πάμε να γεμίσουμε το ψωμί μας. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Everybody start to sing. Now you're singing with a swing. Θα κόψω το ψωμί μου σε φέτες, ώστε όταν το ψήσουμε να είναι έτοιμο κομμένο, να μην χρειάζεται να το κόψουμε εκείνη την ώρα. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Ooh, wow. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. Έχω λίγο βούτυρο εδώ πέρα, το έχω λιώσει. Και εδώ πέρα έχω λίγο σκόρδο, το οποίο θα το πολυτοποιήσω. Sing, everybody start to sing. Everybody start to sing. Now you're singing with a swing. Yeah. Oh my God, you're singing with a swing. Στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 10-15 λεπτά. Oh my God. Να πούμε ότι αν σας περισσέψει γέμιση, μπορείτε να την κάνετε ή με κάποιο αυγό να την αναμίξετε και να την τηγανίσετε και σαν να γίνει μελέτα. Υπέροχη μελέτα, ή μπορείτε να την κάνετε dip για τα κρακεράκια σας όταν θα βλέπετε την ταινία. Για να δούμε, για να δοκιμάσουμε. Βέβαια το σκόρδο είναι λίγο... δεν μπορείτε να βγείτε μετά από το. Θα πάμε όλοι. Είναι μόνο για σπίτι και για ταινία. Oh,